Η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε μείωση των αποθεμάτων νερού. Και γι' αυτό όλοι οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ακόμη και αν στην περιοχή μας δεν αντιμετωπίζουμε προς το παρόν τουλάχιστον ζητήματα επάρκειας, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας, Κώστας Αθανασόπουλος, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας, απευθύνοντας έκκληση προς όλους. Μπορούμε νερό που δεν θα πρέπει να καταναλύσκεται χωρίς λόγο να το περιορίσουμε. Έτσι θα βοηθήσουμε όλους και τον εαυτό μας προκειμένου να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Στην περιοχή άλλωστε καταγράφονται κρούσματα σπατάλης και όχι μόνο. Είναι σίγουρο ότι υπάρχει μεγάλη διαρροή, πρώτον διαρροή και λαμβανωμένου υπόψη ότι έχουμε 50.000 υδρόμετρα, το ποσοστό καταναλώσεως από τις στατιστικές δείχνει ότι η κατανάλωση είναι περισσότερη αυτού που πρέπει. Άρα αυτή την προσπάθεια κάνουμε να περιστήλουμε την υπερκατανάλωση στα σημεία εκείνα και στις δράσεις εκείνες που θα μπορέσουν να μας εξασφαλίσουν μια οικονομία. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε αυτή τη στιγμή πέραν των άλλων. Υπάρχουν άλλα που δεν μετρώνται και δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να τα θίξω για ευνοήτους λόγους, αν και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οι αιχμές ξεκάθαρες, εξού και η έκκληση με τον Κώστα Θανασόπουλο να στέκεται στην ποιότητα του νερού που είναι εξαιρετική. Η ποιότητα του νερού είναι αρίστη. Και αυτό έχει σχέση με την υγεία μας. Οι μετρήσεις γίνονται καθημερινώς, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και δεν έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα. Είναι το πρώτο στοιχείο που ως ΔΕΙΑΚ κοιτάμε και επ' αυτού κάνουμε αναλύσεις κάθε μέρα σχεδόν. Το ίδιο συμβαίνει προφανώς και με τις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου Μεσίνης αλλά και της Αδετικής Μάνης, καθώς προγραμματίζεται και ένα πολύ μεγάλο έργο σε αυτήν την κατεύθυνση. Και μετά την πίεση του Περιφερειάρχου και του Δημάρχου, είμαστε υποχρεωμένοι να συμπιέσουμε, να πιέσουμε τον χρόνο των μελετών, ενεργειών που κάνουμε για να κάνουμε γεωτρήσεις, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι τα νερά του Αγίου Φλόρου δεν μπορούμε να τα πάρουμε από την πηγή, απαγορεύεται. Πρέπει να τα πάρουμε από πιο πάνω, από γεωτρήσεις. Από γεώτρηση, λέμε γεώτρηση. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, και είναι αυστηροί οι κανόνες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κατά συνέπεια, είμαστε σίγουροι ότι θα βρούμε το νερό και το οποίο προϊόντος του χρόνου θα πρέπει να βοηθήσουμε και τη Μεσίνη και την Μάνη. Ούτως ή άλλως ο αγωγός ο Φ400 της Μεσίνης σχεδόν θα προχωρήσει άμεσα προς υλοποίηση.